Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au κάθετος Greek. Στην δεύτερη εβδομάδα έχουν περάσει οι διεθνείς διαπραγματεύσεις για την αποσαφήνιση της εφαρμογής του παγκόσμιου πλαισίου βιοποικιλότητας. Το πλαίσιο εγκρίθηκε πριν δύο περίπου χρόνια, συγκεκριμένα στα τέλη του 2022 από 200 σχεδόν χώρες. Οι διαπραγματεύσει πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του συνεδρίου GOP16 για την βιοπικιλότητα. Πρόκειται για ένα συνέδριο υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Φέτο λαμβάνει χώρα στο ΚΑΛΙ τη Κολομβίας. Το Παγκόσμιο Πλαίσιο Βιοπικιλότητα περιλαμβάνει 23 στόχου. Ανάμεσά του και το 30x30, το περίφημο. 30 επί 30, το οποίο αναφέρεται στην προστασία του 30% της γης και των ωκεανών μέχρι το 2030. Η Σάντρα Βαλενθουέλα, διευθύνουσα σύμβουλο τη οικολογική οργάνωση WWF τη Κολομβίας, μιλώντα στο Euronews, είπε ότι μέχρι στιγμή έχουμε 17% παγκοσμίω σε χερσαία και μόνο 8% σε θαλάσσια και παράκτια. Υπάρχει λοιπόν μια ισχυρή έκκληση για δράση στα εθνικά σχέδια δράσης ή στους επικαιροποιημένους στόχους από τις διάφορες χώρες να ενισχυθεί η προστασία. Αλλά αυτός ο στόχος δεν μπορεί να πάει μόνος του χωρίς τον άλλο στόχο. Αυτός είναι ο στόχος 2 για την προώθηση της αναζωγόνησης, είπε η κυρία Βαλενθουέλα. Στο Κάλι πραγματοποιούνται επίσης μεγάλες οικονομικές διαπραγματεύσεις, Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι πράσινες επενδύσεις πρέπει να τριπλασιαστούν για να επιτευχθούν οι στόχοι του 2030. Και γιατί είναι σημαντικές οι διαπραγματεύσεις για την προστασία της βιοπικιλότητας? Ας αναλογιστούμε τα εξής. Μια νέα έκθεση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο πλανήτης βαδίζει πάνω σε τεντωμένο σχοινί προειδοποιώντα ότι η διεθνή κοινότητα είτε θα μειώσει τι εκπομπέ τώρα, είτε θα βυθιστεί στην κλιματική καταστροφή. Η μελέτη των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τι περικοπέ των εκπομπών αερίων που απαιτούνται για τον περιορισμό τη υπερθέρμανση του πλανήτη στον 1,5 βαθμό Κελσίου προειδοποίησε ότι ο κόσμος βρίσκεται σε τροχιά αύξησης της θερμοκρασίας κατά 3,1 βαθμό Κελσίου. Μαζί με την έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα πριν λίγες μέρες, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γουτέρες, εξέδωσε και το ακόλουθο μήνυμα. Around the world, people are paying a terrible price. Record emissions mean record sea temperatures, supercharging monster hurricanes. Record heat is turning forests into tinderboxes and cities into saunas. Record rains are resulting in biblical floods. Today's emissions gap report is clear. We are playing with fire, but there can be no more playing for time. We are out of time. Δεν μας μένει πλέον χρόνος, παίζεται με τη φωτιά, <laughs> ακούσαμε τον κύριο Γκουτέρες να λέει, απευθυνόμενο στην διεθνή κοινότητα, σχετικά με τις συνέπειες από την κλιματική αλλαγή, και την επιτακτική ανάγκη για άμεση δράση στην μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και άλλων αερίων που συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα δεσμεύσεις για λήψη μελλοντικών μέτρων, οι θερμοκρασίες θα εξακολουθήσουν να αυξάνονται κατά 2,6 με 2,8 βαθμούς Κελσίου μέχρι το 2.100 αναφέρει η έκθεση. Αυτό είναι σύμφωνο με τα ευρήματα των τριών τελευταίων ετών. Ωστόσο, εάν όλες οι χώρες τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους, η άνοδος της θερμοκρασίας θα μπορούσε να περιοριστεί στον 1,9 βαθμό Κελσίου. Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.